της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις εξελίξεις που έχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με την ένταση του τελευταίου διαστήματος αλλά και την υπόθεση της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό πως η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή με ισχυρούς συμμάχους. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε και κανέναν, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην χάνουμε την στοχοπροσήλωσή μας, είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019 και έβαλε γκάζια στους υπουργούς του, λέγοντας πως δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις και διαφωνίες. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία να εγκαταλείψει την προκλητικότητα και ζήτησε να απελευθερωθούν άμεσα οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που κρατούνται στην Τουρκία από την 1η Μαρτίου. Διεμήνυσε στην Άγκυρα και τον Ερντογάν πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν φοβάται και κανέναν. Το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην χάνουμε την στοχοπροσήλωσή μας, να μην χάνουμε το στόχο μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση συγκροτήθηκε από κόμματα με διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, με έναν όμως κοινό κεντρικό πολιτικό στόχο. Την ασφαλή και οριστική έξοδο από τα μνημόνια, την ασφαλή και οριστική έξοδο από την ασφιχτική επιτροπία και την ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας. Και καλούμε τους γειτονές μας να αφήσουν αυτή την αδιέξοδη ρητορική κλιμάκωση, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Όταν κάποιος έχει προβλήματα στο δικό του σπίτι, το χειρότερο είναι να τα βάζει με τον γειτονά του. Και στην περίπτωσή μας δεν υπάρχουν πιο αξιόπιστοι και καλόπιστοι γείτονες στην περιοχή. Ας αφήσουν λοιπόν τις επιθέσεις και ας προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό σε μια κίνηση καλής θέλησης για την επίσπευση της επιστροφής των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη. Γιατί θέλω να το επαναλάβω, είναι άδικο να κρατούνται. Όπως εμείς στο παρελθόν επιστρέψαμε Τούρκους στρατιώτες που κάνοντας περιπολία πέρασαν για λίγα μέτρα στα ελληνικά σύνορα, έτσι περιμένω σήμερα από τον Τούρκο Πρόεδρο να πράξει το ίδιο, να επισπευθούν οι δικονομικές διαδικασίες ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα μας οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που δεν έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, τίποτα περισσότερο από το να επιτελούν το καθήκον τους στα σύνορα περιπολώντας για παράνομες διελεύσεις από τα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: «Μετά από αρκετά χρόνια εξασφαλίσαμε μια μακρά περίοδο πολιτικής σταθερότητας και αποκατάστασης της κυβερνητικής ηρεμίας. Θα επαναλάβω ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει την λαϊκή ετοιμιγορία στο τέλος της θητείας της, το φθινόπωρο του 2019». Εξασφαλίσαμε, παρά τις επίμονες και διαρκείς προσπάθειες αντιπολίτευσης, μια μακρά περίοδο πολιτικής σταθερότητας και αποκατάστασης της κοινωνικής ηρεμίας. Και αυτή η μακρά περίοδο σταθερότητας έχουμε στόχο να προχωρήσει ακόμα, να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο και θα διευρυνθεί. Θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης, ταυτόχρονα με την υπέρβαση της κρίσης, την έξοδο από τα μνημόνια, είναι να οδηγήσει στη λαϊκή ετοιμιγορία στο τέλος της θητείας της. Και τέλος της θητείας μας είναι το φθινόπωρο του 2019, ούτε καν οι ευρωεκλογές του 2019. Γιατί ακούω διάφορες κουβέντες, διάφορες σκέψεις. Οι εκλογές είναι το φθινόπωρο του 2019, οι ευρωεκλογές απλά θα διαψεύσουν, παταγωδώς μάλιστα, όλους όσοι έχουν σπεύσει να διαμορφώσουν πολιτικούς συσχετισμούς μέσα από αμφίσιμες και αμφιβόλου αξιοπιστίας δημοσκοπικές έρευνες που διαμορφώνουν μια πλαστή εικόνα όχι μόνο τώρα αλλά και παλιότερα σε σχέση με την κρίση του ελληνικού λαού.
Όχι μόνο ανίκανο, αλλά και επικίνδυνο, χαρακτήρισε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Καμένος ασκεί εξωτερική πολιτική και ρίχνει αχρίαστα λάδι στη φωτιά και πρόσθεσε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αδύναμος πρωθυπουργός. Δρύμια μια επίθεση κατά του Πάνου Καμένου, τον οποίον κατηγόρησε ότι ρίχνει αχρίαστα λάδι στη φωτιά. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν είναι απλά ανίκανος, αλλά και επικίνδυνος. Δεν ελέγχει αυτά που λέει, ρίχνει αχρίαστα λάδι στη φωτιά. Το λέω για τη συνολική του συμπεριφορά. Έχω στυλιτεύσει και το στυλ του, τις στολές παραλλαγής και άλλες γραφικότητες, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ υπουργό εθνικής άμυνας στον κύριο Καμένο. Βαρύ αυτό, βεβαίως. Γιατί το λέτε? Γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Καμένος δεν είναι απλά ανίκανος, είναι και επικίνδυνος σήμερα για τα εθνικά θέματα. Δεν φαίνεται να υπηρετεί κάποια κεντρική γραμμή. Δεν ελέγχει αυτά τα οποία λέει. Ασκεί εξωτερική πολιτική που δεν είναι η αρμοδιότητά του, με αποκλειστικό γνώμονα την εσωτερική κατανάλωση. Ρίχνει αχρίαστα λάδι στην φωτιά. Την εντατικοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων στην αγορά κρέατος ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Την ίδια ώρα, όπως διευκρινίζει με δηλώσεις του ο Διευθυντής της ΔΑΟ Ξερών Λεωνίδας Βαρούδης, έλεγχοι πραγματοποιούνται και στο τελωνείο του Προμαχών από μεικτά κλιμάκια, τόσο για τον παρεμπόριο όσο και για τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο τελωνείο του Προμαχώνα για την πάταξη του παρεμπορίου και την ελληνοποίηση των προϊόντων εν ώψη του Πάσχα. Μεικτά κλιμάκια αποτελούμενα από τελωνιακούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και αστυνομικούς πραγματοποιούν ελέγχους στην είσοδο της χώρας. Όπως διευκρινίζει ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών Λεωνίδας Βαρούδης, οι έλεγχοι γίνονται σε ώρες που δεν είναι προκαθορισμένες. Για το θέμα των ελληνοποιήσεων, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ο Ελογάκο, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέγεται Ελγό Δήμητρα. Εκτός όμως από αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι για οπουδήποτε σφάζεται νόμιμα ένα ζώο, κατευθείαν μπαίνει σε μια βάση δεδομένων και φαίνονται τα πάντα από πού, πώς, τι και γιατί, έφτασαν στο σημείο τώρα τελευταία να στέλνουν συναδέλφους, κτηνιάτρους, και όχι μόνο κτηνιάτρους, οι οποίοι είναι στον Προμαχώνα και στις άλλες εισόδους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων τα οποία μπαίνουν στη χώρα να ανοίγονται και για το κάθε προϊόν, για τον κάθε τομέα υπάρχει ο συνάδελφος ο οποίος μπορεί εκείνη τη στιγμή αν κάτι συμβαίνει και να το ελέγξει καλύτερα και φυσικά ένα μικρό ποσοστό που μπορούμε από τέτοιου είδους εισαγωγές, γιατί οι υπόλοιπες είναι κανονικές εισαγωγές. Μην φαντάζεστε ότι είναι κάτι το φοβερό. Όμως, αυτές οι λίγες, παραδείγματος χάρη, πάει ένας και φέρνει 30 αρνιά ή και δεν ξέρω εγώ, τα έχει σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι ψυγείο. Όλα αυτά, αυτές τις μέρες υπάρχουν στον Προμαχώνα συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν ό,τι περισσότερο γίνεται, αλλά και επίσης έχουμε το νου μας και στην αγορά έξω, έτσι ώστε πάντα να ρωτάμε, πάντα να ελέγχουμε τέτοιου είδους πρακτικές να πάψουν να υπάρχουν. 24-ωροι έλεγχοι, δύο βάρκες. Όχι, δεν είναι 24-ωροι έλεγχοι, είναι όμως σε ώρες τις οποίες δεν είναι προκαθορισμένες. Που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά και φυσικά αν τυχόν υπάρξουν κάποιες υποψίες ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε τον τρόπο και τις επόμενες μέρες να κάνουμε τον έλεγχο στα σημεία που πρέπει. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης ζητά την εντατικοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων για την αγορά κρέατος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε περιφέρειας. Ξεκινάμε πρώτα τις αποθήκες και φυσικά σφαγεία και όλα αυτά και από εκεί και πέρα καταλήγουμε στα κρεοπολία. Μια δουλειά την οποία την κάνουμε όλο τον χρόνο, αλλά αυτές τις μέρες ξέρουμε πού πρέπει να πάμε και πάντα βρίσκουμε αυτά που περιμένουμε, δηλαδή ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έχουμε υπερεπάρκεια στην αγορά και όλα τα υπόλοιπα. Στα σφαγεία γίνονται έλεγχοι? Χωρίς
τον κρεοσκόπο κτηνίατρο δεν λειτουργεί το σφαγείο. Δηλαδή, αν θέλουμε να κλείσουμε τα σφαγεία, δεν πάνε οι κρεοσκόποι και οπότε δεν πρόκειται να σφαχτεί ούτε ένα αρνί. Άρα, χωρίς τον κτηνίατρο κρεοσκόπο δεν γίνεται σφαγή. Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές? Οι καταναλωτές πάνω απ' όλα θα πρέπει να πηγαίνουν σε εγκεκριμένα καταστήματα. Είναι αυτά τα περίφημα καταστήματα που τα βρίσκουμε με τις ταμπέλες τους και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν τις άδειες τους όλες τις υπόλοιπες και φυσικά φαίνεται ότι έχουν πάντα προϊόντα είτε της εγχώριας αγοράς και για κάποιους ελάχιστους φέρνουν και από το εξωτερικό ή από τον διπλανό νομό που είναι κάτι σπάνιο και περισσότερο για γουρούνια και κάτι τέτοια, όχι για τα αρνιά. Δεν ανησυχούμε, σας είπα, για την πρώτη ύλη, δεν ανησυχούμε για την επάρκεια. Αυτό που θέλουμε είναι ο καταναλωτής να πηγαίνει μόνο σε αυτά τα καταστήματα και για τα αυγά τους και για τα τυριά τους, αυτό ισχύει. Στρέμματα έχουν πλημμυρίσει στον Εύρο σύμφωνα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η κατάσταση στον Εύρο και σήμερα είναι ανησυχητική, αφού η στάθμη των υδάτων του ποταμού παραμένει πάνω από το όριο συναγερμού στη θέση πέταλο της Δημοτικής Ενότητας Φερών παρά τη βελτίωση του καιρού. Στο συμπέρασμα ότι το πλημμυρικό φαινόμενο του ποταμού Εύρου συνεχίζει να παραμένει έντονο, χωρίς ωστόσο να απειληθούν κατοικημένες περιοχές, κατέληξαν οι περισσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Διεύθυνσης Υδάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με υπηρεσιακούς παράγοντες της κρατικής υπηρεσίας. Τα κλιμάκια των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες το μεσημέρι στη γέφυρα του οικισμού Κήπη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συνεκτιμήσουν την κατάσταση, συμφωνώντας το ότι η διαχείριση του φαινομένου από τις δύο πλευρές ήταν η ενδεδειγμένη, καθώς αποσοβήθηκε η απειλή για κατοικημένες περιοχές, σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Σε ό,τι αφορά το ύψος της στάθμης πάνω από τα όρια συναγερμού, αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι η κατάσταση συνεχίζει να είναι κρίσιμη, παρότι βλέπουμε μία μικρή πτώση της στάθμης στην περιοχή του Βορείου Εύρου και αυτό το γεγονός μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιες ανάσες. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος όγκος των υδάτων μετακυλίεται πλέον στον κεντρικό και νότιο Εύρο. Στο σταθμό μέτρησης των υψάλων και ειδικότερα στο επίπεδο των κήπων, δηλαδή, έχουμε παροχετεύσεις που αγγίζουν τα 1.800 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σαφώς και μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει γιατί έχουμε ένα φαινόμενο που είναι δυναμικό και την ίδια ώρα μας αναγκάζει να είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή μέχρι να έχουμε την πλήρη εκτόνωσή του. Συγχρόνως πρέπει να σας αναφέρω ότι είχαμε την πρόταση και προβήκαμε σε μία τεχνητή ρήξη αναχώματος. Κάναμε μία μικρή τομή στον κάμπο Σουφλίου για να εκτονωθεί το φαινόμενο το Σάββατο, όπου παρουσιαζόταν κάποια αύξηση της στάθμης και απειλούσε μεγαλύτερες εκτάσεις στην περιοχή Λαβάρων και Σουφλίου. Αυτή είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Επιστρέφουμε στα δικά μας και πάλι. Τώρα επιστράτευση όλου του προσωπικού ασχέτως ειδικότητας, σήμανε η αποχώρηση όλων των συμβασιούχων παρατασιούχων στον Δήμο Μανούλη Παπά, προκειμένου να καθαριστεί ο Δήμος μετά το πρόβλημα το οποίο υπήρξε με τις προσλήψεις σε προσωπικό. Να δείξουν κατανόηση καλή τους δημότες ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στον Δήμο. Δήμαρχε, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Κώτα, καλό βράδυ και στους φίλους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι γίνεται με το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων στο Δήμο σας? Δυστυχώς, κύριε Κώτα, για μία ακόμη φορά η ελληνική πολιτεία αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους. Όπως καθ' γνωρίζουμε όλοι μας, από τον Ιούλιο του 2017, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, εναρμονιζόμενος με την οδηγία που είχε σταλθεί στο Δήμο μας από το Υπουργείο Εσωτερικών,
είχε προκηρύξει 17 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Από τότε ξεκίνησε μια διαδικασία από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών και καταλήξαμε στις 31 Τρίτου του 2018, δηλαδή την Παρασκευή στην ουσία που μας πέρασε, να βρεθούν εκτός εργασίας οι 9 συμβασιούχοι που είχε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά ως συμβασιούχοι παρατασιούχοι που είχαν ξεκινήσει από το μακρινό Αύγουστο του 2015. Mm-hmm. Δυστυχώς περιμέναμε, ενώ βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες από το Υπουργείο, από τον ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Εσωτερικών το Σάββατο το βράδυ, το προηγούμενο Σάββατο βράδυ την Πρωταπηλιά, περιμέναμε να έρθουν και να πιάσουν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί, οι 16 αυτοί άνθρωποι, στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά με τους προσωρινούς πίνακες. Ανταυτού τι είδαμε από τους 16 αυτούς τους ανθρώπους, παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο χθες και σήμερα μόνο οι 4, και από αυτούς τους 4 ουσιαστικά ξεκίνησε δουλειά μόνο ένας. Άρα αυτό που πρέπει να συγκρατήσει ο συνδημότης μας είναι ότι ενώ είχαμε 9 συμβασιούχους και δουλεύανε στο επίπεδο της αποκομιδής των απορριμμάτων, ναι, ξαφνικά μείναμε με μόνον έναν και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες ανάγκες. Πώς τώρα θα γίνει η αποκομιδή στο Δήμο των Απορριμμάτων? Καταβάλλεται, αυτό γίνεται γιατί ο νόμος που με βάση τον οποίο θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις είναι ο 42-10 του 2013. Σε αυτόν τον νόμο υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι εάν κάποιος είναι στους προσωρινούς πίνακες, έχει τη δυνατότητα να μην εμφανιστεί για ένα διάστημα και να μην δουλέψει στον Δήμο χωρίς να αλλάζει η σειρά και η κατάταξή του στους τελικούς, στους οριστικούς πίνακες. Ως εκ τούτου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παράλληλα αυτή τη στιγμή έχουν κάποια εργασία, αρνούνται να αφήσουν αυτή την εργασία μέχρι που να γίνουν οι οριστικοί πίνακες. Επίσης ο 42-10, ο νόμος με τον οποίο θα γίνουν αυτές τις προσλήψεις, προβλέπει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί στο επόμενο οκτάμηνο, το μακρύτερο χρονικό διάστημα που δίνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς, εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε προσλήψεις από τους προσωρινούς πίνακες, μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο ο Δήμος να μείνει χωρίς εργαζόμενους στις ανταποδοτικές εργασίες, και όταν λέμε ανταποδοτικές εργασίες εννοούμε ουσιαστικά την καθαριότητα, αλλά και όχι μόνο, αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι η καθαριότητα, να μείνουμε για τους επόμενους, το μακρύτερο όριο σας λέω εγώ, 8 μήνες με μόνον έναν από αυτούς τους εργαζόμενους των προσωρινών πινάκων. Τώρα, η τεχνική υπηρεσία υπερβάλλοντας αυτές τις πρώτες μέρες και κατορθώνει να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βρεθεί μια φόρμουλα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις, έστω με κάποια δίμηνα. Πρέπει να υπάρξει πάλι μια διαδικασία που θα δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων. Δημαρχέ, μπορούμε να πούμε ότι είστε και τυχεροί, γιατί ο πρώην Δήμος Τριμώνα έχει ιδιώτες, έτσι δεν είναι? Επομένως εκεί καλύπτεται το ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, σωστά? Εμείς, κύριε Κώτα, πριν από 2,5 χρόνια, με τη συμπλήρωση του ενός έτους στην διοίκηση, αποφασίσαμε σε πολιτικό επίπεδο πως θα πρέπει όλες οι εργασίες των ανταποδοτικών δεν θα πρέπει ντε και καλά να γίνονται μόνο με μόνιμους υπαλλήλους. Υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής ενός ιδιώτη αναδόχου, ο οποίος θα κάνει μια αντίστοιχη δουλειά για την οποία δεν μπορεί και δεν δύναται λόγω του μειωμένου προσωπικού και της υποστελέχωσης που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο δικό μας Δήμο, να προβούμε σε αυτή την εργασία μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία με έναν ιδιώτη ανάδοχο. Ευτυχώς και πάλι σας λέω, όπως σωστά επισημαίνετε κι εσείς, υπάρχει ανάδοχος για τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Στριμώνα, ο οποίος κάνει την περισυλλογή των απορριμμάτων και δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα για το σύνολο του Δήμου, γιατί τότε τα πράγματα πραγματικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, για να μην πω ότι δεν θα μπορούσαμε ίσως και να ανταποκριθούμε σε αυτή την υπηρεσία που πρέπει οπωσδήποτε και για λόγους υγείας και για λόγους ευταξίας και για λόγους υποχρέωσης έναντι των πολιτών να πράξουμε. Πάντως, να πούμε, Δήμαρχε, ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Κομοτηνή, όπου και εκεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έδωσε εντολή
ανεξαρτήτως ειδικοτήτων οι υπάλληλοι να βγουν για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Εσείς είχατε κάποια επικοινωνία με το Υπουργείο, με τον κύριο Σκουρλέτη, ίσως να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα? Ναι, εγώ έκανα μια επικοινωνία με το συνδικαλιστικό μας όργανο, με την ΕΠΕΔ, χθες το πρωί, με τον κύριο Λάζαρο Κυρίζουγλου. Με διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί κατευθείαν στο Υπουργείο από πλευράς της ΠΕΔ και Κεντρικής Μακεδονίας, και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστότερο, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο πρόβλημα μεμονωμένα κάποιων δήμων, όπως είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αλλά αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά. Μακάρι να λυθεί το ζήτημα σύντομα και να μην υπάρχει παράταση στην αγωνία και τη δική σας, γιατί είναι και μέρες Πάσχα. Αντιλαμβανόμαστε το τι θα γίνει από σκουπίδια, από απορρίμματα στο Δήμο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, και με την ευκαιρία να στείλω και εγώ τις ευχές μου για καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Μας. Καλή Ανάσταση με υγεία. Καλό βράδυ. Τώρα, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του μέτρου που αφορά τους νέους αγρότες, ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφοι που πληρούν τους όρους, και εκτιμάται ότι αυτοί θα ανέλθουν σε 16.000. Την ανακοίνωση έκανε κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την ένταξη όλων των επιλαχόντων από όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πρόγραμμα εγκατάσταση νέων αγροτών ανακοίνωσε από το βήμα του 11ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το ίδιο είχε προαναγγείλει λίγο νωρίτερα και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, λέγοντας ότι αναμένεται η έγκριση πρόσθετων πόρων για το μέτρο των νέων αγροτών, ώστε να φτάσουν στα 300 εκατομμύρια ευρώ και να εγκριθούν όλοι οι επιλαχόντες της πρώτης πρόσκλησης και οι υποψήφοι της δεύτερης συνολικά, δηλαδή, όπως εκτιμάται, γύρω στα 16.000 νέα άτομα μέσω τροποποίησης του ΠΑ 2014-2020, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για το μέτρο. Έχουμε την μεγάλη κατηγορία των επιλαχόντων. Στην περιφερειακή μας ενότητα έχουμε 222 επιλαχόντες νέους γεωργούς, και με την ενεργοποίηση της υπερδέσμευσης των 9 εκατομμυρίων περίπου δραχμών που αντιστοιχούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενετάχθησαν 1/3 περίπου αυτών των επιλαχόντων. Στην περιφερειακή ενότητα Σερών, από τους 222 εντάσσονται οι 80, οι 65 γίνονται αμέσως δικαιούχοι και οι 15 είναι ενδυνάμει δικαιούχοι, δηλαδή τους λείπει κάποιο παραστατικό που θα προσκομίσουν τις επόμενες μέρες και θα καταστούν δικαιούχοι. Φυσικά θα έχετε ακούσει ότι έχει υπάρξει μια κυβερνητική εξαγγελία ότι θα βρεθούν πόροι ώστε όλοι οι επιλαχόντες να γίνουν δικαιούχοι και να μπουν στο πρόγραμμα. Κατά την ανακοίνωση του Υπουργού έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια τροποποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να μετακινηθούν πόροι από άλλες δράσεις. Θα αναμένουν αυτή την έγκριση και κατά τις εξαγγελίες όλοι οι επιλαχόντες θα γίνουν δικαιούχοι. Μένουμε σε θέματα που αφορούν τους αγρότες. Πιστώνονται σήμερα από τον ΕΛΓΑ με 864.492 ευρώ λογαριασμοί 592 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, τα ποσά αυτά αφορούν καθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο που συνέβησαν εντός του 2017. Αποζημιώσεις πάνω από 29 εκατομμύρια ευρώ καταβάλει σήμερα ο ΕΛΓΑ σε 16.348 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Ειδικότερα οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν καθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο που συνέβησαν στο 2017. Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών που θα καταβληθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, θα δοθεί το ποσό των 864.492 ευρώ σε 592 δικαιούχους. Είμαι Σταυρούλα Πελιτάρη, είμαι παραγωγός του ξηροτόπου και φέτος τα αρνιά μας
και τα κατσίκια μας θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζα. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους. Ονομάζομαι Ζαχαρέας Πελιτάρης, είμαι κτηνοτρόφος της Ορεινής και φέτος τα κατσίκια και τα αρνιά θα τα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Είμαι ο Παντελής Ορίτκος από την Ορεινή, παραγωγός και φέτος θα βρείτε τα κρέατά μας στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Παρακαλώ. Στο Πάσχα σας περιμένουμε στα καταστήματα Κάντζας για να πάρετε ελληνικά, φρέσκα, τόπια κρέατα και ειδικά τα αρνάκια για τα κατσικάκια μας που θα είναι από την Ορεινή και από τον Ξηρό του Ποσερών. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Πάμε και πάλι στον Εύρο. Στην απόλυση νεοπροσληφθέντα τραπεζοκόμου προχώρησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Δημήτρης Αδαμίδης, μετά τη διαπίστωση ότι είχε καταθέσει πλαστογραφημένο πολιτήριο γυμνασίου. Ο φάκελος του υπαλλήλου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης ώστε να ασκηθεί δίωξη για πλαστογραφία. Για μεμονωμένο περιστατικό έκανε λόγο ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη Δημήτρης Αδαμίδης την απόλυση νεοπροσληφθέντα τραπεζοκόμου. Ο διοικητής του νοσοκομείου προχώρησε σε αυτή την απόφαση μετά την διαπίστωση ότι είχε καταθέσει πλαστογραφημένο πολιτήριο γυμνασίου. Ο κ. Αδαμίδης διευκρινίζει πως της οποιασδήποτε πρόσληψης ακολουθεί πάντοτε αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας των κατατεθέντων πιστοποιητικών. Πέρα από τον έλεγχο κάθε νεοδιορισμένου από τη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου, κάθε μήνα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος ενός αριθμού παλαιότερων υπαλλήλων όλων των κλάδων και όλων των τίτλων σπουδών, ακόμη και εκείνων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, σημειώνει χαρακτηριστικά ο διοικητής, συμπληρώνοντας πως τα χρόνια της διοίκησής του το εν λόγω είναι το μοναδικό περιστατικό πλαστογραφίας που έχει εντοπιστεί. Ο συμβασιούχος που είχε προσληφθεί προ-20ημέρου ως τραπεζοκόμος απελήθη χωρίς αποζημίωση, ενώ ο φάκελός του διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης προκειμένου να ακολουθηθεί η κατανόμω ποινική διαδικασία, να ασκηθεί δηλαδή η ποινική δίωξη. Γιατί η πλαστογραφία είναι σοβαρό αδίκημα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο στο νοσοκομείο γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση της γνησιότητας των πιστοποιητικών που καταθέτει κατά περίπτωση για να διοριστεί. Έτσι έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση και η απάντηση που ήρθε από το γυμνάσιο που υποτίθεται ότι είχε πάρει απολυτήριο ήταν ότι δεν είχαν τέτοιο μαθητή και αποδείξανε με τα έγγραφα ότι αυτό που κατέθεσε ήταν αλλοιωμένη φωτοτυπία του απολυτηρίου που είχε πάρει ο αδερφός του υπαλλήλου. Κατ' εφαρμογή του νόμου διακόπηκε η σύμβαση, ήταν συμβασιούχος ο υπάλληλος, απολύθηκε χωρίς αποζημίωση τραπεζοκόμου. Και ακολουθήθηκε η αποστολή του όλου φακέλου στην εισαγγελία, γιατί ο νόμος επιτάσσει ότι αν δημόσιος υπάλληλος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του έχει υπόνοια διάπραξης ποινικού αδικήματος, πρέπει να ειδοποιήσει πάρα αυτά τις εισαγγελικές αρχές. Όπερ και γένετο. Γιατί η αλλίωση δημοσίου εγγράφου, η πλαστογραφία, είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα. Και φέτος το Πάσχα θα το γιορτάσουμε μαζί με εκπληκτικές προσφορές στα καταστήματα Κάντζας. Όλα τα αλλαντικά έδεσμα, κοπής και τυποποιημένα, 50% φθηνότερα. Μισή τιμή. Δεν το λέμε απλά, το κάνουμε. Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους ντόπιους κτηνοτρόφους για να σας προσφέρουμε το καλύτερο και ποιοτικότερο κρέας κάθε μέρα στις καλύτερες τιμές. Κιμάς ανάμεικτος από ελληνικό ντόπιο κρέας, το κιλό με 4,95. Φέτα πόπλα ρύσης, το κιλό με 6,95. Παραδοσιακές πασχαλινές γεύσεις και μυρωδιές από το φούρνο μας. Πασχαλινό τσουρέκι με αυγό 900 γραμμαρίων από το Καρβέλι με 4,20. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml τα 24 τεμάχια μόνο 12 ευρώ. Αλλά και είδη πορτοκαλάδα και πέψη 1,5 λίτρου με 85 λεπτά. Και τώρα αποκτήστε τη νέα συλλογή από απίθανα σκεύη για την κουζίνα σας στη μισή τιμή με την κάρτα Kansas Economy και μόνο 10 ευρώ αγορές. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Όλοι εμείς στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας σας ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς κινήθηκε η λαϊκή αγορά των σερών σήμερα, Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα. Μια καλή μέρα και με αυξημένη κίνηση ήταν για τη λαϊκή αγορά των σερών λίγες ημέρες πριν από το Άγιο Πάσχα και οι καταναλωτές έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα τόσο σε είδη διατροφής όσο και ένδυσης. Μια χαρά χάλια είπαμε, πιο χάλια δεν γίνεται. Ούτε 100 ευρώ εγώ δεν έχω, εγώ έχω μόνο πορτοκάλια και λεμόνια. Ψωνίζουν ρε κορίτσι μου, αλλά όχι πάρα πολύ, δεν έχει. Άλλα κόλπα ήταν άλλα χρόνια. Δεν θυμίζει τίποτα από Πάσχα. Μετρημένα ψώνια ο κόσμος, Μετρημένα, όπως λες, ναι. Οι τιμές κοιμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα σύμφωνα με τους μικροπολιτές, ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές αρκούνται στα απαραίτητα. Οι τιμές συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, καμία σχέση. Πάρα πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος, επειδή ήταν ήπιος ο χειμώνας, τα πράγματα είναι στο φουλ. Και ξέρετε, μόνο στη λαϊκή αγορά μπορεί να κάνει ο κόσμος σύγκριση ανάμεσα σε ποιότητες, σε ποσότητες, σε ποικιλίες, σε τιμές κτλ. Οι τιμές είναι κανονικές, δεν ανέβηκαν όπως είναι όλη τη σεζόν. Κοιτάξτε να δείτε όπως και να έχει το πράγμα και οι τιμές καλές είναι και όταν δεν υπάρχει οβελίας, καταλαβαίνετε. Έχει ο Θεός για όλα, βρε παιδιά. Αρκεί να μην το ξεχάσουμε. Τέλος, να αναφέρουμε πως στη λαϊκή αγορά των σερών υπήρχε επάρκεια αγαθών, με αποτέλεσμα όλοι οι καταναλωτές να έχουν πολλές επιλογές στις αγορές τους. Απαραίτητα. Ναι, τα απαραίτητα. Δεν φτάνουν παρουσία. Κόμε αργά για να ψωνίσουμε για το Πάσχα είναι. Κανονικά πάντα. Λαϊκή πάντα τα ίδια. Απαραίτητα. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Καλό Πάσχα με τις καλύτερες προσφορές στα καταστήματα Κάντζας. Ελληνικό παραδοσιακό κοκορέτσι με 8,35 το κιλό. Μην ξεχάσετε τα απαραίτητα για ένα μοναδικό ελληνικό Πάσχα. Ξυλοκάρβουνα, συσκευασία 5 κιλών με 4,10. Ηλιέλαιο διαλεγμένο 5 λίτρων με 4,98. Στα καταστήματα Κάντζας φροντίζουμε το πασχαλινό τραπέζι να γεμίζει με τα καλύτερα προϊόντα του τόπου μας και να τα βρίσκεται στις καλύτερες τιμές. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κίαθος 30% φθηνότερα. Όλα τα σεραϊκά αναψυκτικά νέκταρ 1,5 λίτρου με 85 λεπτά. Αλλά και χαρτί υγείας τέντερ τρίφυλλο τα 20 ρολά μόνο 4,50. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Όλοι εμείς στα Σούπερ μάρκετ Κάντζας σας ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
Κυρίες και κύριοι, όλο μας το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθείτε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.epilogies.tv. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ. 550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας.